Έχουμε υποβάλει υπόμνημα, δηλαδή η οικογένεια, για το τι λέμε, για τα πραγματικά περιστατικά, από τη στιγμή αμέσως που πήραμε την δικογραφία. Ο ισχυρισμός μας είναι αυτό το οποίο δείχνουν τα πραγματικά περιστατικά αυτής της υπόθεσης και πραγματικά βοούν τα πραγματικά περιστατικά. Έχουμε 36 κάλικες που βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας, άρα έχουμε τουλάχιστον 36 σφαίρες σε μια περιοχή η οποία είναι κατοικημένη, με αυτοκίνητα και διπλανά σπίτια τα οποία έχουν τα σημάδια από τις σφαίρες που πέσανε στο σημείο. Στην κυριολεξία μια εμπόλεμη ζώνη έγινε το πέραμα εκείνη την νύχτα. Οι 36 τουλάχιστον σφαίρες βλήθηκαν κατά τριών άοπλων νεαρών ανθρώπων, άοπλων, το ξαναλέω αυτό γιατί υπόθηκε κάτι για όπλα, τα οποία δήθεν τα πήρε ο τρίτος, ο οποίος διέφυγε, όταν υπάρχει βίντεο που δείχνει τον άνθρωπο αυτό να τρέχει χωρίς να κρατάει τίποτα πάνω του. Άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση, όσο κι αν θέλουν να σκιάσουν αυτή την υπόθεση, να μιλήσουν για όπλα. Έχουμε τρεις άοπλους, νεαρούς, ανήλικους, τους οποίους προσπάθησαν να τους κάνουν ενήλικους και να μεγαλώσουν την ηλικία τους για να κάνουν πιο εύπεπτο το συγκεκριμένο περιστατικό και το συγκεκριμένο θάνατο. Και θέλουμε να το καταγγείλουμε αυτό το πράγμα, γιατί ακόμα και σήμερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αξιοποιώντας ένα ψευδές διαβιβαστικό της αστυνομίας, λένε ότι ο Νίκος ο Σαμπάνης γεννήθηκε το 2001, ενώ γεννήθηκε το 2003, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό της οικογενειακής κατάστασης, το νόμιμα θεωρημένο. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν έχουμε να κάνουμε με σφάλμα, το οποίο υπησήλθε στο διαβιβαστικό της δικογραφίας και το οποίο λέει ημερολογιακός χρόνος γέννησης 2001, ή αν έχουμε να κάνουμε με συνειδητή επιλογή της αστυνομίας να εμφανίσει μεγαλύτερα τα άτομα προκειμένου να αποφύγουν ευθύνες οι αστυνομικοί. Έχουμε το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ο Νίκος Σαμπάνης γεννήθηκε το 2003, ήταν ένα παιδί 18 χρόνων. Και αυτός ήταν ο μεγαλύτερος ο οποίος ήταν στο συγκεκριμένο όχημα, γιατί οι άλλοι ήταν ακόμα μικρότεροι. Δεν υπήρξε σε αυτό το περιστατικό κανένας τραυματίας αστυνομικός. Παρότι ψευδώς η αστυνομία είπε ότι υπήρχαν 7 αστυνομικοί, δεν υπήρχε κανένας τραυματισμένος αστυνομικός και αυτό το διαβίβασαν οι αστυνομικοί στα ηχητικά τα οποία υπάρχουν στη δικογραφία. Και φυσικά υπήρξε παραβίαση εντολής του κέντρου επιχειρήσεων να προχωρήσει η συγκεκριμένη καταδίωξη, καθώς το συγκεκριμένο όχημα δεν είχε καν ακόμα θεωρηθεί ως κλαπέν, δεν είχε καν ακόμα καταγγελθεί ως κλαπέν, άρα το μόνο αδίκημα το οποίο φέρονταν να έχουν τελέσει εκείνη τη στιγμή, το μόνο σφάλμα, το μόνο έγκλημα, τα τρία άτομα ήταν ότι δεν είχαν σταματήσει στο σήμα ελέγχου το οποίο είχαν κάνει οι αστυνομικοί. Και από αυτές τις 36 σφαίρες που οι αστυνομικοί λένε ότι τις έριξαν για τις ρόδες, τρία τραύματα υπάρχουν στο θώρακα του Νίκου Σαμπάνη. Και ένα στο λαιμό και διαμπερή τραύματα, τραύματα τα οποία όπου οι σφαίρες μπήκανε και βγήκανε, δεν κατάφεραν να πετύχουν λοιπόν σύμφωνα με τα λεγόμενά τους 4 λάστιχα αυτοκινήτου για να ακινητοποιήσουν δήθεν το όχημα. Κατάφεραν όμως 3 τραύματα στο θώρακα του Νίκου Σαμπάνη. Αυτό και μόνο δείχνει ποια ήταν η επιλογή τους και ποιος ήταν ο στόχος τους. Και θέτουμε επίσης και υπόψη της ελληνικής κοινωνίας ότι η υπόθεση και η απέτηση για δικαιοσύνη αυτών των ανθρώπων αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται με έναν τρόπο εξαιρετικά προβληματικό από την κυβέρνηση, που βγαίνουν οι υπουργοί της και στηρίζουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο τους κατηγορούμενους αστυνομικούς, είτε κάνοντας δηλώσεις ότι καλώς έπραξαν, όπως έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, είτε επισκεπτόμενοι κατηγορούμενους στα κρατητήρια, όπως έκανε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Πότε έχουν ξαναγίνει τέτοιου τύπου πράγματα? Πότε έχει ξαναεπισκεφτεί υπουργός προστασίας του πολίτη κατηγορούμενο στα κρατητήρια? Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται και τα καταγγέλουμε και τα παρακολουθεί όλος ο κόσμος και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα και παρακολουθείται το ελληνικό κράτος. Υπάρχει καθεστώς αυξημένης επιτήρησης από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για ζητήματα αστυνομικής αυθαιρεσίας. Υπάρχει δηλαδή συστημικό πρόβλημα.
Εδώ πέρα είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης και η κυρία Μαρία, που είναι οι γονείς του Νίκου του Σαμπάνη. Είναι μαζί μας ο Μιχάλης, που είναι ο αδελφός του. Είναι μαζί μας η Τασία, που είναι η συντρόφισσά του, και είναι εδώ πέρα και τα δύο τα παιδιά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζητάνε δικαιοσύνη. Ο κύριος Γιάννης είναι παλιατζής. Σκοτώσανε το γιο ενός παλιατζή. Και εμείς ρωτάμε, η ζωή ενός γιου, ενός παλιατζή, δεν έχει αξία? Δεν έχει αξία το γεγονός και μόνο επειδή ήταν Ρωμά? Και θα πάμε μέχρι το τέλος και θα ζητήσουμε δικαιοσύνη μέχρι το τέλος. Θέλουμε να φτάσουμε σε ένα δικαστήριο στο οποίο θα αποδοθεί δικαιοσύνη.